αυτή τη δουλειά περίπου 25 χρόνια. Ναι. 25 χρόνια ακριβώς συμπληρώνω φέτος. Έχει τύχει να πάρει παρουσιαστή τηλέφωνο και να ζητήσει την απολύσή σου? Έχει τύχει να πάρουν αρκετοί τον τότε εκδότη μου, τον Σταύρο Ψυχάρη. Και μου λέει: αν σταματήσουν να με παίρνουν και να μου ζητάνε να σε διώξω, τότε σημαίνει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Τα reality μόδας, πώς τα κρίνεις? Τα reality μόδας λίγο τα βαριέμαι. Το GNTM τελικά θα επιστρέψει? Τι γνωρίζεις? Εγώ μέχρι στιγμής νιώθω ότι είναι επιθυμία του σταθμού και από τις πληροφορίες που έχω, μέχρι στιγμής υπάρχει πρόθεση να επιστρέψει. Όσο εκεί δεν υπάρχει ούτε τηλεφώνημα, ούτε επαφή, ούτε ραντεβού, ούτε κάτι βεβαιωμένο και υπογεγραμμένο σε επίπεδο συμφωνίας προσώπων για την επόμενη σεζόν. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Το όνομα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου που ήδη είναι σωστά. Πάντα ακούγονται ονόματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε με ονόματα. Καμιά φορά κάνουμε και κακούς ανθρώπους. Γιατί μπορεί να μην πρέπει να δημοσιοποιηθούν κάποιες συζητήσεις ή μπορεί να μην ισχύουν και ξαφνικά κάποιος να πει: α, εκείνη θα είναι και άρα μην την πάρω, να μην την υπολογίσω. Επειδή έχει συνεργαστεί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πώς τη βλέπεις τα τηλεοπτικά της βήματα? Η Ηλιάνα δεν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο. Η Ηλιάνα είναι μοντέλο. Θεωρώ ότι προσπαθεί να βρει κάτι να κουμπώσει. Το Shopping Star είναι ένα περιβάλλον κατάλληλο για την Ηλιάνα. Το GNTM ακόμη περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο έχει κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην τηλεόραση είναι το GNTM. Θα δούμε αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο? Αρμαγεδόνα. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και σε πρόσωπα και σε εκπομπές και σε ζώνες. Πολλές αλλαγές. Τις τελευταίες μέρες έχει σχολιαστεί έντονο το όνομα της Ιωάννας Μαλέσκου και το πώς την έφεραν από την Κρήτη στο Sky, ότι την λέγανε είμαι νεγάκι της Κρήτης. Εγώ θα συμβούλευα την Ιωάννα να τα προσπεράσει και να τα αφήσει να ξεχαστούν αυτά, γιατί αυτά ήταν και τα λάθη που έγιναν προς την Ιωάννα και από την Ιωάννα έγιναν λάθη. Δεν γίνανε μόνο προς την Ιωάννα. Επειδή όμως η κοπέλα επέλεξε να κάνει μια παύση και να ανασυνταχθεί, νομίζω ότι η επανεκκίνησή της θα είναι καλύτερη με νέους όρους. Υπάρχει ηθική στην τηλεόραση? Παντού υπάρχει ηθική και παντού υπάρχει ανηθικότητα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε ότι η μητέρα του έμαθε για την κατάσταση της υγείας της από την τηλεόραση. Σχολιάζοντάς το, ξέσπασες και είπες ότι δεν θες να είσαι μέρος αυτής της τηλεόρασης. Στα θέματα οικογένειας είμαι πάρα πολύ σκληρή. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Θεωρώ ότι τα πρόσωπα των οικογενειών, τα παιδιά, οι γονείς δεν αγγίζονται. Ναι, θύμωσα, στεναχωρήθηκα επειδή ξέρω και τι πέρασε ο Γιώργος. Υπάρχει ένα όριο. Το 2024 μπήκε με ένα δυσάρεστο γεγονός για σένα. Έζησε στην απώλεια του πατέρα σου. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ένα κομμάτι της ζωής μου, του σώματός μου και της ψυχής μου έφυγε.